για τους στόχους της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και για την οικονομική διπλωματία, η οποία είναι ζήτημα κομβικής σημασίας, μίλησε στη τηλεόραση του Σέντερο ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης. Προφανώς, σε αυτή την περίοδο της ζωής μου είμαι πολιτικός, αλλά έχω τις τεχνοκρατικές καταβολές τις οποίες έχω αποκτήσει και έχω χτίσει τα τελευταία 35 χρόνια της ζωής μου. Έχω φροντίσει την διεθνοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων όλα αυτά τα 30-35 χρόνια και στην πραγματικότητα έχω καθίσει στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Δεν ήμουν αυτός ο οποίος προσπαθούσε να προσελκύσει ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα όπως κάνω τώρα, αλλά ήμουν αυτός ο οποίος προσπαθούσε να επιλέξει την κατάλληλη αγορά στην οποία θα πάει προκειμένου να δραστηριοποιηθεί η εταιρεία για την οποία εργαζόταν. Επομένως, Mr. Investing Greece νομίζω ότι είναι υπερβολικό, δεν το αποδέχομαι σαν τίτλο. Νομίζω ότι στην πολιτική κερδίζεις με τη δουλειά σου τον τίτλο που η κοινωνία των πολιτών σου αποδίδει. Άρα η απάντηση είναι ότι είμαι και τα δύο. Είμαι πολιτικός με τεχνοκρατικές καταβολές. Τριβές δεν υπάρχουν. Ότι ψαχνόμαστε, ψαχνόμαστε. Ότι έχει δυσκολίες, έχει δυσκολίες. Ότι ο δημόσιος τομέας έχει την δική του γραφειοκρατία και τους δικούς του κανόνες είναι αλήθεια. Αλλά θα σας προκαλέσω εγώ με τη σειρά μου, λέγοντάς σας το εξής, ότι όταν στις 9 Ιουλίου ορκίστηκα και ανέλαβα την θέση που έχω σήμερα, είχα την εντύπωση, και είναι λανθασμένη εντύπωση, ότι αυτό που θα έβρισκα στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον δημόσιο τομέα, είναι ένα γραφειοκρατικό χάος με ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται και δεν νοιάζονται. Έκανα λάθος. Στην πραγματικότητα βρήκα κόσμο οι οποίοι έχουν επιστημονική παιδεία, έχουν κοινωνική παιδεία, μιλάνε ξένες γλώσσες, έχουν όρεξη για δουλειά και όταν τους δώσεις ένα μικρό όραμα και τους κάνεις να συμμετέχουν σε αυτό, δουλεύουν 14 ώρες την ημέρα, ιδιαίτερα μάλιστα όταν εσύ ο ίδιος δουλεύεις 14 ώρες την ημέρα κάθε μέρα συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και Κυριακής. Το πρόγραμμα της κυβέρνησης είναι ένα πρόγραμμα 4 ετών. Είναι ένα μεγάλο όραμα. Και ο καθένας μας έχει ένα μικρό όραμα μέσα σε αυτό. Είναι το προσωπικό μου όραμα στην οικονομική διπλωματία στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και ο καθένας από τους συνεργάτες μας έχει το δικό του προσωπικό μικρό όραμα που το ένα συμπληρώνει το άλλο. Όταν λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους τους δώσεις την δυνατότητα να χτίσουν πάνω σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο εσύ πρώτος το υποστηρίζεις, δουλεύουν μέχρι αργά το βράδυ κάθε βράδυ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βρήκα καλούς ανθρώπους, βρήκα ικανούς ανθρώπους, βρήκα πρόθυμους συνεργάτες και δουλεύουμε σκληρά σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε την ίδια άποψη για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Πέρα, διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με την πλήρη απαξίωση που ήταν και σύνηθις τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο όμως, αντικειμενικά, ο δημόσιος υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να ζει σε ένα περιβάλλον που δεν του επιτρέπει να δημιουργήσει, να λειτουργήσει όπως θα ήθελε, γιατί ακριβώς υπάρχει η μέγιστη της γραφειοκρατίας που δεν το βοηθάει. Υπάρχει αυτό το γραφειοκρατικό μοντέλο το οποίο δεν βοηθάει. Πιστεύετε ότι είναι εύκολο να το ξεπεράσετε αυτό τη πράγμαση? Υπάρχουν περιορισμένοι τεχνικοί, ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. Κάτι το οποίο σε μια ιδιωτική επιχείρηση το βρίσκεις με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό όμως το οποίο υπάρχει είναι μεγάλη επιθυμία για μετασχηματισμό, για την αλλαγή. Και αυτό, ξεκινάει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι μέσα στα πράγματα, τον συναντώ τακτικά, είναι επικεφαλής της κυβέρνησης και παρακολουθεί την πορεία του έργου μας. Θα έχετε ακούσει για το Μαζί, το περίφημο πρόγραμμα αυτό, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κάθε Υπουργείο. Το μέγαρο Μαξίμου, δηλαδή η γραμματεία της κυβέρνησης, είναι σε θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή από τους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει, τι ποσοστό έχει γίνει, πώς έχει γίνει, από ποιον έχει γίνει, ανά υπουργό, ανά υφυπουργό, ανά γενικό γραμματέα, ανά έργο και ανά συγκεκριμένη ενέργεια την οποία θα έπρεπε να έχουμε κάνει μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο.